Ο Μέγας Βασίλειος. Στην Κεσάρια της Καπαδοκίας ζούσε ένα πλούσιο και θεοσεβές ζευγάρι, ο Βασίλειος που ήταν ιερέας και η Εμέλεια. Αυτοί είχαν 5 παιδιά και τα ανέτρεφαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και η οικογένειά τους ήταν ευλογημένη. Έτσι, ο μεγαλύτερος γιος τους, ο Πέτρος, έγινε αργότερα αρχιεπίσκοπος Σεβαστίας. Ο Βασίλειος έγινε αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, ο Ναυκράτης ήταν πιστός υπηρέτης του Θεού, ο Γρηγόριος έγινε επίσκοπος Νήσης και η μικρότερη κόρη τους, η Μόνικα, έγινε μοναχή. Όμως ο Βασίλειος τους ξεπέρασε όλους την αρετή, αποφεύγοντας την αμαρτία και κάνοντας πράξη τους λόγους του Κυρίου μας. Από μικρός ο Βασίλειος ήταν πολύ έξυπνος, και έτσι μόλις μεγάλωσε λίγο, πήγε στην Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφία, γραμματική και ρητορική. Ταυτόχρονα διδάχτηκε μαθηματικά, λογική και νομική, ενώ επιδόθηκε στην αστρονομία και στην ιατρική, έχοντας για συμμαθητές του τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, που αργότερα έγινε ο καλύτερός του φίλος, και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Παρόλα αυτά, ο Βασίλειος ήθελε να μελετήσει και τα ιερά μαθήματα. Γι' αυτό ταξίδεψε στην Αίγυπτο και τη Συρία. Εκεί γνώρισε τη μοναχική ζωή και όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, έγινε μοναχός. 5 χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Κεσαρίας Ευσέβιο. Κάποτε ο Ιουλιανός, πριν ξεκινήσει για τον πόλεμο κατά των Περσών, πέρασε από την Κεσάρια και είπε στο Βασίλειο: «Μόλις γυρίσω νικητής από την Περσία, θα έρθω να εξαφανίσω ολόκληρο το χριστιανικό λαό σου που προσβάλλει τους θεούς μου». Τότε ο Άγιος συμβούλεψε τους κατοίκους της Κεσάριας να μαζέψουν χρήματα και ό,τι πολυτιμότερο είχαν και μόλις θα επέστρεφε ο Ιουλιανός να του τα πρόσφεραν για να μην τους κάνει κακό. Έπειτα τους ζήτησε να νηστέψουν 3 μέρες και μετά να πάνε όλοι μαζί στο ναό και να παρακαλέσουν το Θεό να τους προστατέψει από τον ασεβή βασιλιά. Πραγματικά, την ώρα που προσεύχονταν ο λαός, παρουσιάστηκε η Παναγία στο Βασίλειο και του είπε να μην φοβάται, γιατί ο αυτοκράτορας θα τιμωρηθεί από το Θεό. Την ίδια νύχτα, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης σκοτώθηκε στον πόλεμο με θαυματουργικό τρόπο. Αμέσως, όλοι οι χριστιανοί συμφώνησαν να μην πάρουν πίσω τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενά τους, αλλά να τα δώσουν για να κτίσουν νοσοκομεία και πανδοχεία, έτσι ώστε να ευχαριστήσουν το Θεό που τους γλίτωσε από τον τυραννικό βασιλιά. Μετά από ένα χρόνο, στο θρόνο ανέβηκε ο Ουάλης, που ήταν ο παδός της αίρεσης του Αρίου. Τότε πέθανε και ο αρχιεπίσκοπος Κεσάριας Ευσέβιος και όλοι οι επίσκοποι του τόπου ψήφισαν τον Άγιο για νέο τους ποιμένα. Ο Βασίλειος εργάστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση και παρόλο που ήταν φιλάσθενος, με τη βοήθεια των χριστιανών έκτισε τη Βασιλιάδα, μια περιοχή με φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως ορφανοτροφία, πτωχοκομεία και γυροκομεία για όσους είχαν ανάγκη. Έτσι, μιμούμενοι το παράδειγμα του Αγίου, οι χριστιανικές κοινότητες ήταν ενωμένες μεταξύ τους, κάνοντας έργα αγάπης, έχοντας ως κύριο σκοπό τους να γίνουν αρεστοί στο Θεό. Μόλις ανέβηκε στο θρόνο ο αιρετικός Ουάλης, διαίρεσε την Καπαδοκία σε παλαιά και σε νέα, με αποτέλεσμα ο Μέγας Βασίλειος να περιορίσει το έργο του μόνο στην Κεσάρια. Από τότε, πολλοί ήταν εκείνοι οι επίσκοποι που πιεζόμενοι από τον αυτοκράτορα δέχτηκαν τον αριανισμό. Όμως ο Άγιος, παρόλες τις απειλές του Ουάλη, αρνήθηκε να προδώσει την πίστη του. Γι' αυτό και οι αριανοί, βλέποντάς τον σαν εμπόδιο για την εξάπλωση της αίρεσής τους, αποφάσισαν να τον εξορίσουν. Ο Βασίλειος, υπακούοντας, ετοιμάστηκε να αναχωρήσει. Αλλά το ίδιο βράδυ, ο γιος του Ουάλη, που ονομαζόταν Γαλάτης,
κινδύνεψε να πεθάνει από υψηλό πυρετό. Τότε κάλεσαν τον Άγιο για να θεραπεύσει το παιδί τους και εκείνος τους είπε «Αν βαπτιστεί το παιδί σας από Ορθοδόξους ιερείς, θα γίνει καλά». Εκείνοι όμως θέλησαν να το βαπτίσουν με αριόφρονες ιερείς. Έτσι, μετά την βάπτισή του, πέθανε. Μια μέρα, στην επαρχία της Νίκαιας, μπήκανε στρατιώτες στο χριστιανικό ναό, διώχνοντας όλους τους πιστούς από μέσα, με σκοπό να τον πάρουν για δικό τους. Αμέσως ο Άγιος πήγε στον Ουάλη και του είπε «Γιατί παρέδωσες άδικα τον ναό των χριστιανών στους Αριανούς?» Και εκείνος ντροπιασμένος του ζήτησε να βρει μια λύση. Τότε ο βασίλειος επέστρεψε στη Νίκαια και αφού κάλεσε τους χριστιανούς και τους αριανούς της περιοχής, είπε «Ας κλειδώσουμε την εκκλησία. Εσείς οι αριανοί προσευχηθείτε και αν ανοίξουν οι πόρτες, πάρτε την. Μετά θα κάνουμε εμείς προσευχή και αν ανοίξει ο ναός, θα τον πάρουμε εμείς». Τρία μερόνυχτα οι αιρετικοί έκαναν δεήσεις, μα δεν κατάφεραν να ξεκλειδώσουν τις πόρτες. Όταν ήρθε η σειρά των Ορθοδόξων για να προσευχηθούνε, έκαναν ολονύκτια αγρυπνία. Το άλλο πρωί, ο Άγιος έκανε το σημείο του σταυρού πάνω στην πόρτα και εκείνη αμέσως άνοιξε. Τότε οι αριανόφρονες έφυγαν ντροπιασμένοι, ενώ άλλοι έγιναν χριστιανοί Ορθόδοξοι από το ολοζώντανο θαύμα που είδαν με τα μάτια τους. Ο Μέγας Βασίλειος ζούσε ασκητικά, χωρίς να περιποιείται σχεδόν καθόλου τον εαυτό του. Νύστευε, προσευχόταν πολλές ώρες, έκανε τεράστια φιλανθρωπικά έργα. Αυτός μάλιστα έγραψε και τη Θεία Λειτουργία με την καθοδήγηση της Παναγίας. Όμως ύστερα από 10 χρόνια θυσίας και προσφοράς στο λαό της Καπαδοκίας, σαν έφτασε σε ηλικία 50 ετών, αρρώστησε και καθώς ήταν αδύναμος, η υγεία του σιγά σιγά χειροτέρευε. Έτσι, κοιμήθηκε ειρηνικά στις 31 Δεκεμβρίου του 378. Στην κηδεία του παρευρίσκονταν όλοι οι κάτοικοι της Κεσάριας και από άλλες περιοχές της Καπαδοκίας για να τιμήσουν το μεγάλο ευεργέτη και πατέρα τους. Η μνήμη του Αγίου Βασιλείου εορτάζεται από την Εκκλησία μας κάθε αρχή του έτους.